Βρε καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τους έτσι. Καλώς τα 3-0. 300 θέλατε να φάω, ε. Τέτοιοι είστε. 300 θέλατε. Έτσι είναι τα 300. Λοιπόν, στο description θα βρείτε το IBAN μου. Να αρχίσετε να βάζετε. Καλά, θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Τέτοιοι είστε. Ακούσε εκεί. Είπα, θα υπάρχει λίγο ευαισθησία, ρε παιδί μου. Α, πείτε το παιδί τώρα, μην βγει και φάει 300 ευρώ πρόστιμο για να μας δώσει εμάς motovlog. Μπέρδεψα και τα λόγια μου. Λοιπόν, αφού μου πάτε να βγω για ένα motovlog, βγήκα. Χωρίς θέμα, χωρίς ουσία. Βόλτα θα κάνω. Εντός της περιοχής που μένω, δεν πρόκειται να ξανοιχτώ παραπάνω. Πολύ αέρα εκεί, ρε. Πάρα πολύ αέρα. Δεν το περίμενα. Ελπίζω να μην έχω θέμα με το μικρόφωνο, με το σαέρα. Πάμε να οργώσουμε λίγο τα στενάκια εδώ της Αγίας Παρασκευής και σιγά τη βόλτα. Τι λέει, παιδιά, πώς είστε? Ξέρω, έχω μείνει πολύ πίσω στο θέμα των βίντεο. Τι να κάνουμε τώρα με αυτά τα καινούργια μέτρα? Φοβάμαι λίγο να ξανοιχτώ. Και αν και κάποιοι φίλοι μου στείλανε μήνυμα και μου είπαν ότι εντάξει, βγες άφοβα, δεν ελέγχουνε. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ρισκάρεις? Κάποιοι ρισκάρουν. Η αλήθεια είναι, δεν το παίζω κοροναγράμματα. Ελπίζω τουλάχιστον να τελειώσει σύντομα αυτό το πράγμα, η μετακίνηση μεταξύ δήμων. Θα περάσουμε την κυρία εδώ. Η μετακίνηση μεταξύ δήμων. Και αυτό το 2 χιλιόμετρα, δηλαδή. Tragic. Είναι λίγο tragic. Τέλος πάντων, μας την έχει δώσει λίγο στα νεύρα όλων η κατάσταση αυτή, δεν πάει άλλο. Έχουμε φρικάρει και προσπαθούμε με ό,τι τρόπο βρούμε να ξεφεύγουμε λίγο από αυτά τα πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το βιντεάκι έτσι για να κάνω ένα τιζεράκι για ένα επόμενο βίντεο που θα γυρίσω, που έχω σκοπό να γυρίσω. Θα είναι το επόμενο, το οποίο θα σας παρουσιάσω τις δύο, όχι θα παρουσιάσω ακριβώς, θα αναφέρω τις δύο μηχανές τις οποίες έχω καταλήξει για να προβώ σε αγορά. Έχω κάνει την έρευνά μου, έχω πάει, τα έχω δει από κοντά όλα, έχω καταλήξει σε αυτές τις δύο, δεν θα πω ακόμα ποιες είναι, φυσικά. Να δείτε το βίντεο το επόμενο, να δούμε τώρα πότε θα το γυρίσουμε. Έχω καταλήξει σε αυτές τις δύο λοιπόν που μου αρέσουν περισσότερο. Θα σας αναλύσω τα υπέρ και τα κατά και κυρίως αυτό το βιντεάκι θέλω να το κάνω για να μου πείτε τη γνώμη σας. Αν και κάποια στιγμή έπαιξε ένα poll στο Instagram και μου δείξατε τη συμπάθειά σας, να σας πω μόνο ότι η μία προηγήθηκε της άλλης κατά μία ψήφο, οπότε το κοντέρ ήταν πολύ κοντά και στη μία και στην άλλη. Οπότε μιας και δεν έχω να κάνω κανένα σοβαρό motovlog αυτή τη φορά, βολτούλα κάνουμε και τα λέμε, σας προειδεάζω έτσι για το τι θα ακολουθήσει. Είναι ένα συγκριτικό μεταξύ δύο μηχανών. Κλείνω προς μία, κλείνω σε μία από τις δύο, αλλά δεν έχω πάρει και την τελική μου απόφαση. Οπότε αυτό που θέλω να κάνω είναι να σας αναλύσω τα κριτήρια μου, για ποιο λόγο τη θέλω μάλλον τη μηχανή, τι θέλω να πετύχω, ποιους στόχους θέλω να καλύψω με την αγορά μιας νέας μοτοσυκλέτας. Και αυτό που θα επιδιώξω φυσικά είναι να μου γράψετε στα σχόλιά σας τη δικιά σας την άποψη. Σε ποια από τις δύο πιστεύετε ότι θα πρέπει να πάω και φυσικά τους λόγους. Να ξαναλύσετε το μου και λίγο. Anyway, δεν λέω τίποτα άλλο, αυτά θα είναι στο επόμενο επεισόδιο. Προς το παρόν εδώ βγήκα λίγο να γκρινιάξω για το θέμα καραντίνας. Δεν την παλεύω άλλο, μου την έχει δώσει στα νεύρα και θέλω να τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί μου φαίνεται
Θα βγούμε όλοι στον δρόμο και αρχίζουμε να ουριάζουμε ομαδικώς, σαν τους λύκους. Αυτό που θέλω από εσάς να κάνετε και για να παρακολουθήσετε και τα επόμενα τα επεισόδια, ειδικά το επόμενο που σας είπα, είναι να μπείτε στο κανάλι, να κάνετε subscribe, να πατήσετε την καμπανούλα που είναι εκεί δεξιά, να σας έρχονται οι ενημερώσεις και πότε ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Η καμπανούλα βοηθάει στο να είστε έτοιμοι. Μόλις εγώ ανεβάσω το βιντεάκι τσουπ πάνω, μπαμ, πάρ' την ειδοποίηση, μπες να δεις Vlog Rider. Μπες να δεις Vlog Rider, να δεις τι βλακίες έχει να σου πει πάλι. Και αφού πατήσεις την καμπανούλα και φυσικά δεις και αυτό το βίντεο, κάνε και κανένα like. Τι εννοείς δεν σ' αρέσει? Δεν κατάλαβα, τι εννοείς δεν σ' αρέσει? Έλα, έλα, πάτα like τώρα, πάτα like. Άσε και ένα σχολιάκι από κάτω, έτσι να τα λέμε ωραία. Εντάξει, share μην κάνεις τώρα, τι έκανε share? Να κάνεις share στο προφίλ σου, τι, σιγά. Δεν λέμε και τίποτα σοβαρό. Άλλα βιντεάκια που θα έρθουν, θα κάνεις share. Γιατί θα γουστάρεις, εγώ στο λέω, θα γουστάρεις. Ό,τι να είναι φλάς. Ανάβει αριστερό φλάς για να στρίψει δεξιά. Πέρε μαλάκα. Τι βλέπουν τα μάτια μου. Λοιπόν, σας περιμένω και στα social, ανεβαίνει εκεί πέρα η παρέα, ειδικά στο Instagram. Φτάσαμε σίως τους 600 κάτι φίλους και σκοπεύω στους 1000 να κάνουμε ένα giveaway. Θα δούμε με τι. Εντάξει, δεν θα είναι κάτι πολύ σοβαρό και καλό, μην περιμένετε τώρα τέτοια πράγματα. Αυτά τα αφήνουμε, τα καλά τα αφήνουμε για αργότερα, να μαζευτούμε κι άλλοι. Οπότε ναι, ανεβαίνουμε για εκεί, υπάρχει ωραία αλληλεπίδραση, μου αρέσει και συνεχίζουμε. Οπότε αν θέλετε ακολουθήστε με και στα social, vlogrider.gr θα με βρείτε και στο Instagram και στο Facebook. Παίξτε μπαλίτσα Instagram καλύτερα, οπότε ό,τι θέλετε Instagram, εκεί τουλάχιστον λαμβάνω και κάποια μηνύματα από πολλούς φίλους για διάφορα θέματα που τυχαίνει να ανεβάζω. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταπόκριση. Λοιπόν, αυτά παιδάκια μου, δεν έχω να πω πολλά. Η βολτούλα ήταν λίγο βολτούλα ξελαπικαρίσματος. Να σας κάνω ένα πρόλογο για το επόμενο βίντεο που θα ακολουθήσει. Ειλικρινά δεν ξέρω πότε, συγγνώμη για αυτή την απουσία που έχω. Δεν ξέρω πότε θα έρθει λόγω των περιορισμών. Αν και σήμερα ρίσκαρα για σας. Thumbs up. Είπαμε, θα βάλω IBAN από κάτω να μου στείλετε το λογαριασμό. Ευχαριστώ πολύ όσους στηρίζετε το κανάλι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που λαμβάνω και στα σχόλια στο YouTube αλλά και στο Instagram. Άμα θέλετε διαβάστε το description του βίντεο. Περιέχει κάτι πολύ ενδιαφέροντα λινκάκια εκεί πέρα, μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να βρείτε link με το οποίο να στηρίξετε και εσείς το κανάλι αγοράζοντας ένα καφεδάκι. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι αυτό, πείτε στο link που θα βρείτε κάτω στο description του YouTube και θα καταλάβετε. Ευχαριστώ που μείνατε στο τέλος του βίντεο. Όσοι μείνατε και αν μείνατε, να είστε καλά, να προσέχετε, να φοράτε πάντα κράνος και όλο σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους!